Επίδοξου τρομοκράτε αλλά και συνεργού του βάζει στο στόχαστρο το νέο νομοθετικό πλαίσιο που εξετάζεται από τη Δούμα, την Κάτω Βουλή τη Ρωσία. Διπλασιάζεται από τα 10 στα 20 χρόνια η κάθυρξη για σειρά ενεργείων που σχετίζονται με την τρομοκρατία, ενώ από τα 20 χρόνια φτάνει στα ισόβια για όσου προχωρούν στην εκτέλεση τρομοκρατικών επιθέσεων. Είτε, σύμφω, είτε, σύμφω. Προτείνουμε ποινές που φθάνουν ως και τα ισόβια για προετοιμασία και οργάνωση τρομοκρατικών ενεργειών. Φυσικά δεν πρόκειται να σταματήσουν έναν καμικάζι αυτοκτονίας, αλλά θα αποτρέψουν παράγοντες που τον βοηθούν. Μετά τις δύο πολύ νέκρες βομβιστικές επιθέσεις στα τέλη Δεκεμβρίου στο Βολγκογκραντ, η ρωσική ηγεσία υποσχέθηκε ότι θα θωρακίσει και με νομικά μέσα τη μάχη κατά της εγχώριας τρομοκρατίας. Παράλληλα, αναζητούνται τρόποι ώστε η FSB διάδοχο τη KGB να αποκτήσει ευρύτερε αρμοδιότητε και δικαιοδοσίε. Εξετάζονται μέτρα όπω οι προληπτικέ έφοδοι σε πιθανά άντρα τρομοκρατών αλλά και η καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων των χρηστών διαδικτύου με μαζική αποθήκευση τουλάχιστον για έξι μήνε των δεδομένων. Αυξημένη είναι η παρουσία ένστολων αλλά και μυστικών αστυνομικών σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τι εγκαταστάσει του Σότσι, εκεί όπου θα ξεκινήσουν σε λίγε ημέρε οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες για το 2014.